Η νέα Δανειακή Σύμβαση, αλλά βέβαια η νέα Δανειακή Σύμβαση έρχεται μέσα στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη απόφαση. Το ερώτημα θα είναι ναι ή όχι στη νέα Δανειακή Σύμβαση. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής, είπε ότι θα είναι για τη νέα Σύμβαση. Το όχι τι θα σημαίνει. Στο πλαίσιο όμως μια συνολική απόφαση 26 Οκτωβρίου. Τι θα σημαίνει το όχι. Το όχι θα σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν συμμερίζεται ότι αυτή η σύμβαση και όλο το πλαίσιο αυτών των αποφάσεων, γιατί συνδυάζεται απόλυτα η νέα σύμβαση με τη μείωση του χρέους κατά 50%, εγώ με τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια. Τον καθηγητή, τον κύριο Φίλιππα, πριν από λίγο, που είπε ότι οι αγορές έχουν τους δικούς τους χρόνους, δεν έχουν ώρα Πασόκ, για να θυμηθώ ένα αστείο της δεκαετίας του 80, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο ζωηρός κίνδυνος το όχι να σημάνει πτώχευση. Καθίστε να φτάσουμε στο όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά. Καταρχάς, εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα ευθύνης. Θέλω να πω, μου μυρίζει λίγο πολιτικός εκβιασμός εδώ. Όχι, δεν είναι πολιτικός εκβιασμός. Να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι. Όταν ζούμε καθημερινά όλοι στην ίδια χώρα, είδαμε αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε αυτή την πίεση που υπάρχει παντού, την κοινωνική. Την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη, την αγανάκτηση δικαιολογημένη του κόσμου. Γιατί δεν πάτε σε εκλογές. Γιατί αυτή τη στιγμή το μείζον θέμα για τη χώρα είναι ακριβώς αν μπορούμε αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε και πρέπει και ο ελληνικός λαός να απαντήσει γνήσια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει χωρίς καμία διαμεσολάβηση, ούτε πολιτικές σκοπιμότητες, κομματικές σκοπιμότητες, έχουμε ένα ερώτημα. Αυτή η χώρα θέλουμε να προχωρήσει μπροστά και να έχει μια προοπτική. Έχουμε μια απόφαση η οποία μας δημιουργεί για πρώτη φορά κάποιες προϋποθέσεις. Στο βαθμό όμως που τη στηρίξουμε κοινωνικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν είναι και η ώρα όλοι να τοποθετηθούμε πάνω. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Υπουργό. Εάν πιστεύετε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, γιατί το πηγαίνετε να το επιβεβαιώσετε από τον ελληνικό λαό? Και δεύτερον, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τα ομόλογα. Τα ομόλογα είναι μια σύμβαση. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο χρέος. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν πει ο ελληνικός λαός ότι όχι, δεν τα αποπληρώνουμε, ξαφνικά θα βρείτε 376 εκατομμύρια ή τα ομόλογα τα οποία λήγουν. Δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή η συμφωνία ήταν να μειωθεί. Είναι μια αποδοχή της αδυναμίας μας. Περιπτώχες μιλάνε στην Αμερική ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα 100 ευρώ, σας δίνουμε μόνο τα 50. Άρα υπάρχει μια αδυναμία. Αν ο ελληνικός λαός πει αύριο, βεβαίως ας πούμε, όχι, γιατί προφανώς από άγνοια μπορεί καλά, να πει. Καλά, μην προδικάζετε τι θα πει ο Όχι, λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εσείς, σαν κυβέρνηση υπεύθυνη, θα πείτε θα δίνω όλο το ποσό σε αυτό που το χρωστάει? Καταρχάς και στα δύο ερωτήματα, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν μια θετική συμφωνία. Ναι, ήταν μια θετική συμφωνία. Γιατί για πρώτη φορά έχει οριμάσει πια στις Βρυξέλλες το πλαίσιο εκείνο που λέει ότι για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους συνολικά στην Ευρωζώνη, αλλά φυσικά ειδικά στη χώρα μας. Αφού αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα. Όχι, αφορά οι αποφάσεις για το EFSF. Υπάρχει, συγγνώμη. Κύριε Σκουλέτη, να απαντάω όμως. Ναι, ξέρετε... Απλώς σας διορθώνω γιατί ίσως είναι σημαντική. Καταρχάς δεν χρειάζεται να με διορθώσετε, γιατί η απόφαση γιατί ήταν ευρωπαϊκή. Όχι, δεν μου ξέφυγε καθόλου. Η απόφαση είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Ναι, και αφορά την Ελλάδα. Χάρη τη Ελλάδα. Και στη συνέχεια, επειδή η κρίση διευρύνθηκε σε όλη την Ευρώπη, όπως ξέρετε, αναπτύχθηκαν επιτέλους θεσμοί και η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι σε συλλογικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν ο EFSF είναι ευρωπαϊκός θεσμός που στηρίζει όχι μόνο εμάς αλλά και την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Τα επιτόκια EFSF, αφορούν δηλαδή, και την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Κύριε Ξενογιανόπουλε, επειδή δεν είναι απαντήσω θέμα ενημέρωση. Πάντως, αν μπορούμε να κρατήσουμε είναι μια, ένα πλαίσιο συζήτηση. Ναι, αλλά από την κατηγορηματικά δεν υπόθηκε. Και αυτό είναι μια δυναμία, εγώ λέω, της αποφάσεων. Ότι αφορά μόνο την ελληνική περίπτωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο EFSF είναι μηχανισμό. Κάνετε λάθος. Μίλετε κάτι. Η απόφαση για το κούρεμα αφορά. Ακριβώς. Για το κούρεμα. Ακριβώς. Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Εκτίθεστε. Και από εκεί και πέρα. Η απόφαση, σας πληροφορώ. Εκτίθεστε. Η απόφαση αφορά συνολικά την Ευρωζώνη. Αυτό που αφορά ειδικά την Ελλάδα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είναι μία πτυχή της απόφασης. Το όχι στο δημοψήφισμα θα σημάνει εθνικές εκλογές ή θα μείνει η κυβέρνηση στην εξουσία? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω λογικά ότι εφόσον ο ελληνικός λαός πει όχι σε ένα δημοψήφισμα, μετά δρομολογούνται φυσικά πολιτικές εξελίξεις. Αλλά όταν επομένως, βλέπετε εκλογές αν υπάρξει όχι. Λογικά. Μου λένε ότι η κυρία Βάρτζελη στη Βουλή σε σχετικά ερωτήματα δημοσιογράφων έλεγε ότι δεν σημαίνει εκλογές. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πω το εξής. Και τουλάχιστον δεν το λέει ο Πρωθυπουργός αυτό. Μια κυβέρνηση θέτει ένα τέτοιο ερώτημα, είναι φυσικό ότι η έκβαση του ερωτήματος
έχει και τις ανάλογες πολιτικές εξελίξεις. Μάλιστα. Αλλά, αν μου επιτρέπετε απλώς να... Θα σας ζητήσω συγγνώμη για 2-3 λεπτά για να επιλύσουμε μερικά τεχνικά θέματα που είναι κρίσιμα σε σχέση με το δημοψήφισμα και θα επιστρέψω σε εσάς. Έχουμε τον αρμόδιο υπουργό στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλά ερωτήματα έχουμε και ουσιαστικά και τεχνικά. Παράδειγμα, ουσιαστικό ερώτημα, ποιο θα είναι το δίλημα, ποιο θα είναι το ερώτημα σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα και επίσης τι λέτε σε σχέση με τις ενστάσεις που ήδη διατυπώνονται σε σχέση με την συνταγματική πρόβλεψη που λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν δημοψηφίσματα με περιεχόμενο τη δημοσιονομική πολιτική. Ναι, πολύ ευχαριστούς απαντώ και στα δυο σας ερωτήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το ερώτημα, είναι σαφές και από την ομιλία του Πρωθυπουργού ότι θα είναι το ίδιο το περιεχόμενο της υποδιαμόρφωσης δανειακής σύμβασης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η δανειακή σύμβαση θα συνοδεύεται από παρατήματα που περιλαμβάνουν το σύνολο των δεσμεύσεων της χώρας όπως έχουν συμβεί μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν και μετά. Είναι κάτι ανάλογο με το μνημόνιο όταν είχε υπογραφεί η πρώτη δανειακή σύμβαση. Το μνημόνιο περιείχε τις δεσμεύσεις της χώρας. Είχε 7 παραρτήματα. Άρα λοιπόν αυτό που θα τεθεί, το ερώτημα που πολύ καθαρά θα τεθεί στη χώρα, είναι εάν η δανειακή σύμβαση με βάση τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου, συνοδευόμενη η δανειακή σύμβαση από τα παραρτήματα και τις δεσμεύσεις της χώρας, γίνονται αποδεκτά ή όχι από τον ελληνικό λαό. Αυτό θα είναι χονδρικά, δεν σημαίνει ότι ακριβολογώ, αλλά είμαι επί της ουσίας, θα είναι περίπου το ερώτημα. Λοιπόν, λαός θα κληθεί να επιλέξει εάν θέλει τη νέα δανειακή σύμβαση με βάση, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία κορυφής της 26 Οκτωβρίου και με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι σε πρώτη ανάγνωση αυτό το ερώτημα δημιουργεί την απορία τι θα συμβεί αν ο κόσμος επιλέξει όχι. Ναι, αλλά το ναι είναι προφανές που οδηγεί. Πριν φτάσουμε εκεί, σας οφείλω ένα δεύτερο. Για το συνταγματικό θέμα. Πώς πάτε? Για το συνταγματικό θέμα. Για το συνταγματικό θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια... μου κάνει εντύπωση η βιασύνη, δεν αναφέρομαι σε εσάς όπως αντιλαμβάνεστε, μου κάνει εντύπωση η βιασύνη με την οποία αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι. Το θέμα ετέθη ήδη εδώ στη συζήτησή μας και από τη Νέα Δημοκρατία και από το λαός. Είναι πολύ σαφές τι λέει το άρθρο 44 του Συντάγματος. Το άρθρο 44 του Συντάγματος περιλαμβάνει δύο είδη δημοψηφίσματος. Το πρώτο είδος του δημοψηφίσματος είναι η επίκληση κρίσιμου εθνικού θέματος. Κλασική περίπτωση, το εθνικό θέμα της δανειακής σύμβασης και των προοπτικών της χώρας. Όταν έχουμε λοιπόν δημοψηφίσματα με επίκληση εθνικού θέματος, δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός στο είδος του ερωτήματος. Αντιθέτως, στο δεύτερο εδάφιο του, το άρθρο 44, προβλέπει ότι εάν ψηφιστεί νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως βεβαίως, αυτό σημαίνει ψηφισμένο νομοσχέδιο, εάν ψηφιστεί νομοσχέδιο από τη Βουλή και η Βουλή αποφασίσει επιψηφιστέντος νομοσχεδίου να κάνει δημοψήφισμα, αυτό θα αφορά σοβαρά κοινωνικά ζητήματα εκτός από δημοσιονομικά θέματα. Άρα, τα δημοσιονομικά θέματα δεν μπορούν να τεθούν σε δημοψήφισμα μόνο όταν έχουμε ψηφιστεί νομοσχέδιο από τη Βουλή. Τώρα, από όχι αυτό που λέτε, όταν έχουμε επίκληση εθνικού θέματος. Κύριε Υπουργέ, από αυτό που λέτε εικάζω επομένως ότι διαδικαστικά προηγείται το δημοψήφισμα της κύρωσης από τη Βουλή. Σωστά το εικάζετε, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορεί όμως να υπάρξει και άλλη εναλλακτική λύση, αλλά ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Πάντως, δηλαδή, σωστά το εικάζετε. Τι άλλη εναλλακτική? Δεν θα ήθελα αυτή την ώρα να μπούμε σε εναλλακτικά σενάρια, γιατί αυτό που καταρχήν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι μια καθαρή επίκληση εθνικού θέματος για το δημοψήφισμα, πρώτης συζήτησης στη Βουλή, για να αποφανθεί ο ελληνικός λαός κυρίαρχα. Η διαδικασία, κύριε Υπουργέ, που προβλέπεται για το δημοψήφισμα, ποια είναι? Ψηφίζουν οι βουλευτές και προσυπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όταν πρόκειται, ας πάρουμε το σενάριο, την βασική εκδοχή που είναι η επίκληση εθνικού θέματος. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγείται το συγκεκριμένο ερώτημα και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή. Η Βουλή αποφασίζει με 151 βουλευτές και αμέσως μετά προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, το οποίο πρέπει επίσης να διεξαχθεί σε 30 μέρες μετά την υπογραφή του σχετικού. Χρονικά πότε το βλέπετε αυτό να συμβαίνει? Εάν θα σας παρακαλέσω να μην θεωρήσετε επακριβείς τις ημερομηνίες, διότι όλα θα εξαρτηθούν από το πότε θα διαμορφωθεί το σχήμα της δανειακής σύμβασης.
Αν λοιπόν μπορώ να υπολογίσω ότι η δανειακή σύμβαση με τις υποχρεώσεις της χώρας και τα παραρτήματά της θα είναι έτοιμη μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, τότε θα υπολογίσετε ότι μετά τα μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, να αποφανθούν η πλειοψηφία της Βουλής και να πάμε σε 30 μέρες, δηλαδή το νωρίτερο, θα υπολογίσετε κοντά στο τέλος Ιανουαρίου, είναι μια εκδοχή. Μια τώρα, ερώτηση μπορώ να κάνω, κύριε Τσιμπάνη. Βεβαίως, κύριε Κάψη. Ουσιαστικά, όπως μπαίνει το δημοψήφισμα, υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα για το μέλλον της χώρας. Μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα, το μείζον εθνικό ζήτημα, για το οποίο θα υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. Με δεδομένη αυτή την αβεβαιότητα, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση? Θα μπορέσει να υλοποιηθεί η συμφωνία με την Ευρώπη? Αυτό είναι το ερώτημά μας που πρέπει να απαντήσει αμέσως, κύριε Κάψη. Καταρχήν, η αβεβαιότητα του δημοψηφίσματος. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ μικρότερη η αβεβαιότητα από το σενάριο των εκλογών. Διότι αν τώρα προκυρήσαμε εκλογές, υποθέτω ότι πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε δανειακή σύμβαση και υποθέτω με βάση τις στρατηγικές των κομμάτων, από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε δανειακή σύμβαση, διότι αυτό ζητάνε τα κόμματα. Τα κόμματα ζητάνε από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσήλθε σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέχρι τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος θα προσέλθει αύριο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητούν άμεσα εκλογές. Η δανειακή σύμβαση δεν θα είναι έτοιμη πριν από τα μέσα Δεκέμβρη, όπως είπα. Άρα θα πηγαίναμε σε εκλογές, δεν θα είχαμε δανειακή σύμβαση και ασφαλώς με βάση τις στρατηγικές των κομμάτων. Ο μεν κύριος Σαμαράς θα ζητούσε να πάει σε μια νέα συμφωνία για να πείσει Ευρωπαίους που δεν έχει πείσει μέχρι σήμερα. Τα δε υπόλοιπα κόμματα, υποθέτω ότι ο κύριος Λαφαζάνης το εννοεί όταν λέει ότι πρέπει να πάμε στην έξοδο από τη ζώνη του ευρώ, ή η κυρία Παπαρίδα, θα πηγαίναμε στην έξοδο από τη ζώνη του ευρώ. Άρα λοιπόν τι είναι βαρύτερο? Το να απαντήσει η κυρίαρχο λαός επισυγκεκριμένου ερωτήματος, επισυγκεκριμένου, που έχει σχέση με την προοπτική της χώρας ή σε εκλογές. Και δεύτερον, επειδή έχει ενδιαφέρον το ερώτημά σας, κύριε Καψή, αυτό που θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί είναι εάν το δημοψήφισμα διεξαγόμενο περίπου στον χρόνο που σας είπα, θα σας παρακαλέσω να μην θεωρήσετε απολύτως ακριβή το χρόνο, αλλά περίπου, εάν αυτό θα δυσκόλευε ή θα διευκόλυνε την διαδικασία των ιδιωτών, το λεγόμενο PSI. Και αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτό δεν θα διευκόλυνε, γιατί θα ήταν υπό την αίρεση του δημοψηφίσματος. Σας παρακαλώ, κρατήστε την άποψη για να θυμηθούμε λίγο, ίσως και την προειδοποίηση Σόιμπλε σήμερα, ότι πιθανότατα το δημοψήφισμα να λειτουργήσει και εντελώς διαφορετικά.